Μία πρώτη διαβούλευση που επιχειρείται να γίνει μεταξύ του Δήμου και της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινωνίας των Πολιτών και των Φορέων της πόλης Μυτιλίνης για τα προγράμματα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης της περίοδου μέχρι το 2027. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι ακριβώς τα προγράμματα αυτά? Είναι οποιαδήποτε παρέμβαση ή δράση ή ακόμα και ιδιωτική επένδυση που θα μπορούσε να γίνει στον αστικό ιστό της Μυτιλίνης, το οποίο θα βοηθούσε στην βελτίωση της κινητικότητας, της λειτουργίας της πόλης και της ζωής των πολιτών της Μυτιλίνης στην πόλη τους. Οι προτάσεις που ήδη υπάρχουν ποιες είναι? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τη στρατηγική που θέλουμε να πάει η πόλη. Προφανώς υπάρχουν και έργα τα οποία είναι όρημα και θα τα βάλουμε στο νέο ΕΣΠΑ, όπως είναι η ανάπλαση του λιμανιού της Μυτιλίνης και της πλατείας Αφούς. Όμως αυτό που είναι κρίσιμο είναι να δούμε και ποια άλλα έργα περιμετρικά της πόλης, μέσα στον αστικό ιστό, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν έτσι να γίνει λίγο ομορφότερη η πόλη. Υπάρχουν κάποια έργα που ενδεχομένως θα αποτελούσαν συνέχεια των προηγούμενων εκτός από αυτά που αναφέρατε προηγουμένως? Όπως σας είπα, συνέχεια της πολιτικής για τα αστικά της Μυτιλίνης είναι το λιμάνι ή ο αθλητικός και χώρος αναψυχής που γίνεται στην παλιά Χωματερή. Αυτά είναι έργα τα οποία ορίμασταν στην προηγούμενη περίοδο και θα συνεχιστούν. Ο Δήμος Μυτιλίνης είναι η αλήθεια ότι πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα με δική του πρωτοβουλία με την πόλη, με τους φορείς της πόλης, να ακούσει τις ιδέες τους και ποια από αυτά τα έργα θα μπορούσε να τα οριμάσει. Ένα έργο το οποίο ακούγεται ότι προσπαθεί να οριμάσει η Μυτιλίνη είναι ο ποδηλατόδρομος από το αεροδρόμιο προς το αρχοντικό του Γιαννέλη. Ίσως αυτό, ας πούμε, να είναι ένα έργο που θα μπορούσε να έρθει. Η περίοδος της διαβούλευσης πότε ολοκληρώνεται και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα? Εμείς έχουμε ευθύνη να ανοίξουμε την κουβέντα μαζί με το Δήμο μέχρι τέλος Γενάρη. Από τέλος Γενάρη θα πρέπει να πάρει τη σκυτάλη ο ίδιος ο Δήμος Μυτιλίνης, επίσης με δικό του κύκλο διαβουλεύσεων στις γειτονιές ή σε χώρους που εκείνος θεωρεί ότι θα μπορούσε να κουνήσει, ας πούμε, τους πολίτες να έρθουν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους κατά το Μάρτι, ώστε να τα εγκρίνουμε άμεσα πριν το καλοκαίρι να έχουμε καινούργια αστικά προγράμματα για την πόλη της Μυτιλίνης. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ποιες επιχειρήσεις μπορούν να το αξιοποιήσουν και τι είδους επενδύσεις μπορούν να κάνουν? Κοιτάξτε, η νέα περίοδος δεν είναι ριζικά διαφορετική από την προηγούμενη. Δηλαδή, οποιαδήποτε επένδυση είτε στον τομέα της μεταποίησης, είτε στον τουρισμό, είτε στην καινοτομία θα συνεχίσει να είναι επιλέξιμη στην προηγούμενη περίοδο. Άρα, κάποιος επιχειρηματίας που έτσι θέλει να πάρει μια πρώτη ιδέα δεν έχει παρά να κοιτάξει τα προγράμματα της προηγούμενης περίοδου. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι θα έχουμε χρηματοδότηση, ένταση χρηματοδότηση πολύ πολύ περισσότερο σε επενδύσεις καινοτομίας. Δηλαδή το πρόγραμμα το δικό μας, το περιφερειακό, έχει το νου του να αλλάξει λίγο το παραγωγικό μοντέλο των νησιών, ενώ δεν θα αγνοηθούν οι κλασικές επενδύσεις που κανείς θέλει να κάνει, απλά δεν θα πληρωθούν από το περιφερειακό πρόγραμμα, από τα τομεακά. Πού παρατηρείτε να υπάρχει η μεγαλύτερη απορρόφηση όσον αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία? Στον τομέα του τουρισμού φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τάση να απορροφηθούν πόροι. Φαίνεται από έτσι τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι από τις δύο επενδύσεις υλοποιεί μία με βάση τα στοιχεία που έχουμε εμείς στο πρόγραμμά μας. Άρα έχουμε μια τέτοια έτσι τάση συνολικά. Φαίνονται νέες ιδέες να αναπτύσσονται, δηλαδή έχουμε ιδέες για τη μεταποίηση, για τον ψηφιακό κόσμο. Αυτές είναι νέες ιδέες, αλλά όπως σας είπα, ο τουρισμός είναι ο κυρίαρχος. Προτάσεις από επιχειρήσεις που θεωρείτε καινοτόμες με το πέρασμα, που έχετε παρατηρήσει ότι έχουν κάτι το διαφορετικό? Ποιες είναι αυτές οι επενδύσεις, εννοείται? Ναι, αν είναι γίνει κατά το παρελθόν κάποιες. Κοιτάξτε, ναι, έχουν γίνει στον τομέα της αγροδιατροφής. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ψάξουν πώς μπορούν να κάνουν καλύτερες επενδύσεις τους ή τα προϊόντα τους στην κτηνοτροφία, στην ελαιοπαραγωγή. Όπως σας είπα, ψηφιακές επιχειρήσεις. Αυτές είναι, αλλά και στον τουρισμό φαίνεται να υπάρχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε νέου τύπου, πιο καινοτόμες δραστηριότητες ή παραγωγικές διαδικασίες. Να σας πω για το τι βλέπει κανείς για τη νέα περίοδο. Θα οριστικοποιήσει η περιφέρεια την στρατηγική για την καινοτομία, θα μας την υποβάλει για να την συμφωνήσουμε ως πρόγραμμα και μετά από αυτό θα κάνουμε νέες προκηρύξεις.